Όπως ανέφερε και ο Υπουργός, έχουμε το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα της μετάλλαξης όμικρον στην Κρήτη. Βρίσκεται ο πολίτης ο οποίος φέρει τη συγκεκριμένη μετάλλαξη και ταυτοποιήθηκε, διαμένει στην Δυτική Κρήτη. Αυτό που είναι σημαντικό, γιατί το αναφέρουμε σε κάθε περίπτωση μετάλλαξης, είναι ότι μιλάμε για το πρώτο ταυτοποιημένο περιστατικό. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε και άλλα περιστατικά στη χώρα, τα οποία ενδεχομένως να μην έχουν ταυτοποιηθεί. Και γιατί το αναφέρω? Για δύο βασικούς λόγους. Ο πρώτος είναι για να μην στιγματίσουμε περιοχές και να μην υπάρχει μια ανησυχία στο ότι η συγκεκριμένη περιοχή κινδυνεύει περισσότερο από κάποιες άλλες. Μιλάμε για έναν ιό, ο οποίος, όποια και μετάλλαξη και να έχει, είναι σημαντικό να τηρούμε σωστά τα μέτρα και να εμβολιαζόμαστε. Δεν αλλάζει δηλαδή η υγειονομική διαχείριση. Και το αναφέρω διότι και ο δεύτερος λόγος είναι ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όπου και αν μένουμε, είτε διαμένουμε στη Δυτική είτε στην Ανατολική Κρήτη, διότι και μετάλλαξη Δέλτα είναι μια μετάλλαξη η οποία είναι με υψηλή συρροή και με υπερμεταδοτικότητα, άρα θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στην τήρηση των μέτρων. Ο πολίτης ο οποίος ταυτοποιήθηκε με την μετάλλαξη όμικρον, ο άνθρωπος παραμένει στο σπίτι του, είναι σε καλή κλινική κατάσταση, εμφανίζει μια ήπια συμπτωματολογία, υπάρχει επικοινωνία με τους γιατρούς, δεν χρειάζεται νοσηλείας, τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Είχε ένα ιστορικό ταξιδίου τέτοιο που προβλημάτισε από την πρώτη στιγμή, λόγω του ότι έρχεται, ταξίδεψε από την Νότια Αφρική, ήρθε στην Κρήτη, αμέσως ενεργοποιήθηκε ο υγειονομικός μηχανισμός σε συνεργασία και με τον πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, τον κύριο Ζαούτη, όπως και με τον καθηγητή μας του Ιολογικού Εργαστηρίου, τον κύριο Σουρβίνο, και σε συνεχή επικοινωνία και με τον Υπουργό και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας κάναμε την ιχνηλάτηση και τη διαχείριση της ταυτοποίησης σε πολύ λίγο χρόνο, σε 2-24 ώρα που χρειάστηκε για να μπορέσει να γίνει η ταυτοποίηση της μετάλλαξης. Δεν χάθηκε καθόλου πολύτιμος χρόνος και αυτό το αναφέρω διότι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πώς έφτασε το δείγμα στο Ιολογικό Εργαστήριο και σας διαβεβαιώνω ότι δεν χάθηκε ούτε ένα λεπτό. Ο άνθρωπος, επειδή υπήρχε το ιστορικό ταξιδίου και υπήρχε αυξημένη πιθανότητα μετάλλαξης και μία υποψία από όλο τον υγειονομικό μηχανισμό, ενημερώθηκε άμεσα, έγινε η απαραίτητη χνηλάτιση, ενημερώθηκαν και οι στενές επαφές, παραμένει στο σπίτι του, είναι απόλυτα συνεργάσιμοι και εκείνος και η οικογένειά του και θα πρέπει πραγματικά να πούμε ότι έχει μεγάλη αξία στη διαδικασία της ειχνηλάτησης να είναι συνεργάσιμοι οι συμπολίτες μας, γιατί βοηθούν και το δικό μας έργο. Σε σχέση με την συμπτωματολογία που εμφανίζει ο συγκεκριμένος ασθενής, κυρία Μπορμπουδάκη, αλλάζει σε σχέση με την Δέλτα? Δεν διαφοροποιείται. Υπάρχει μια συμπτωματολογία αντίστοιχη της μετάλλαξης Δέλτα. Το θωρακικό άλγος και η δύσπνοια είναι βασικό χαρακτηριστικό που έτσι κι αλλιώς ήταν μια συμπτωματολογία που είχαμε δει στην πλειοψηφία των περιστατικών με COVID. Επομένως, και για την ώρα δεν αλλάζει και η διαχείριση επιδημιολογική. Είναι βέβαια νωρίς και περιμένουμε και καθημερινά μπορεί να δεχτούμε οδηγίες από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Εμείς είμαστε σε ετοιμότητα να διαχειριστούμε οποιαδήποτε υγειονομική κατάσταση χρειαστεί και να τροποποιήσουμε και τα υγειονομικά μας πρωτόκολλα εφόσον αναφερθούν σχετικές οδηγίες από τον ΕΟΔΥ. Για την ώρα όμως δεν υπάρχει καμία αλλαγή στη διαχείριση των περιστατικών και επομένως στηρούμε τα ίδια πρωτόκολλα και στο συγκεκριμένο περιστατικό. Θα πρέπει να υπάρχει ανησυχία. Γενικότερα εκφράζεται ανησυχία, όχι μόνο στην Ελλάδα, ευρύτερα. Πόσο μάλλον τώρα που έχουμε και το πρώτο κρούσμα. Στους Έλληνες πολίτες, στους κριτικούς μάλλον, θα λέγατε ότι πρέπει να ανησυχούν περισσότερο ή όχι? Δεν θα πρέπει να ανησυχούμε και δεν θα πρέπει να υπάρξει και πανικός, γιατί πάντα σε μια υγειονομική κρίση αυτό το οποίο μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση είναι η ύπαρξη πανικού και να υπάρχει έντονη ανησυχία ώστε ο κόσμος να τρομάξει. Εφόσον τηρούμε τα μέτρα, εφόσον ακολουθούμε τα υγειονομικά πρωτόκολλα και εμβολιαζόμαστε, είναι μια μετάλλαξη όπως και οι προηγούμενες. Ενδεχομένως να αποδειχθεί ότι είναι μια μετάλλαξη η οποία να είναι στα ίδια επίπεδα βέβαια με τη μετάλλαξη Δέλτα. Μπορεί να έχουμε στο μέλλον μια εικόνα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ότι είναι μια μετάλλαξη με κάποια χαρακτηριστικά, τα οποία όμως, όποια κι αν είναι, η τήρηση των μέτρων, η χρήση της μάσκας, ο μη συγχρονισμός, η υγειονομική απομόνωση εφόσον ταυτοποιηθούμε θετική και ο εμβολιασμός μας φυσικά είναι αυτά τα οποία μας προστατεύουν μέχρι στιγμής. Και αυτό είναι σημαντικό να κρατήσουμε. Ψυχραιμία χρειάζεται, όχι πανικός. Δεν χρειάζεται να τρομάξουμε εδώ στην Κρήτη. Άλλωστε έχουμε διαχειριστεί και άλλες μεταλλάξεις και τα έχουμε καταφέρει μια χαρά. Πολύ ωραία.